Τόσο στην αιτιολογική έκθεση όσο και στα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου γίνεται ξεκάθαρο, αλλά και ορίζεται πως η πολιτική δημόσιας υγείας θα βασίζεται στις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως ορίζονται από τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους στόχους της βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης 2015-2030. Οι παραπάνω άξονες αποτέλεσαν και αποτελούν το πλαίσιο στη βάση του οποίου διαμορφώνονται όλα τα μέτρα που προωθούνται από όλες τις αστικές κυβερνήσεις και έχουν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του λαού και των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας αντίστοιχα. Η εξειδίκευση δε των μέτρων πραγματοποιήθηκε και συνεχίζει να πραγματοποιείται με ένα πλέγμα νομοθετημάτων που αφορούν το σύστημα υγείας πρόνοιας, το φάρμακο κατ' επέκταση, με ενιαία κατεύθυνση τη δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών και της παραπέρα ενίσχυσης της ατομικής ευθύνης των λαϊκών στρωμάτων να εξασφαλίζουν την αγορά ενός μεγαλύτερου από πριν μέρους των αναγκαίων υπηρεσιών. Έτσι, διαμορφώνεται ακόμα πιο καθαρά η εικόνα των ενιαίων και περιορισμένων κρατικών παροχών σε όλους, στόχο που διαχρονικά υπηρέτησαν και υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις. Και οι παραπάνω στόχοι και τα μέτρα για την υλοποίησή τους αποτελούν το περιεχόμενο της επιστροφής στην κανονικότητα, του λεγόμενου εξορθολογισμού του συστήματος υγείας πρόνοιας, που συστηματικά πρόβαλαν όλες οι κυβερνήσεις και τα κόμματα της αστικής διαχείρισης. Ενώ οι επιμέρους διαφορές τους έχουν να κάνουν με την πιο αποτελεσματική διαχείριση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Και γι' αυτό έχουν τη στήριξη του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η πολιτική αυτή πηγάζει ακριβώς από τον ίδιο το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχο έχει την προάσπιση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και που προϋποθέτει την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Αυτή είναι η αντικειμενική βάση, όπου ανεξάρτητα από το είδος της όποιας κυβέρνησης, αστικής κυβέρνησης, το αποτέλεσμα για τα λαϊκά στρώματα είναι η σχετική ή και απόλυτη υποχώρηση της δυνατότητάς τους να αξιοποιούν τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους σε υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, το φάρμακο κλπ. Και ακριβώς οι λεγόμενες αρχές αυτών των οργανισμών που στηρίζεται το νομοσχέδιο συνεπάγεται ότι τα ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και τη δημόσια υγεία δεν πρόκειται ούτε τώρα αλλά ούτε στο μέλλον να αντιμετωπίσουν με ουσιαστικό τρόπο τα σύγχρονα προβλήματα και ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Διότι αυτά, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τους στόχους της βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης, αποτελούν κόστος για το κεφάλαιο και το κράτος του. Εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Πρόκειται για υλοποίηση της πολιτικής όπου το κράτος περιορίζει την ευθύνη του στη χάραξη κατευθύνσεων, οδηγιών και άλλα, διότι όλα αυτά δεν προκαλούν κόστος. Έτσι δεν προβλέπεται καμία ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων υγείας, τον εξοπλισμό τους και την πλήρη στελέχωσή τους. Οι όποιες προτεραιότητες, οργανωτικά σχέδια σε υπηρεσίες πρόληψης και δημόσιας υγείας που αναφέρονται στο νομοσχέδιο αφορούν ρυθμίσεις που περιορίζουν τις παροχές με αποσπασματικό τρόπο στη βάση του ελάχιστου και για ένα μικρό μέρος του πληθυσμού, ενισχύοντας ουσιαστικά παραπέρα την πολιτική παροχών σύμφωνα με το κόστος όφελος και με πλήρη ενίσχυση της ατομικής ευθύνης, η οποία αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο της στρατηγικής, όπως και η λεγόμενη ευαισθητοποίηση μέσω ομάδων πολιτών ή οι λεγόμενες καλές πρακτικές και συμπεριφορές των πολιτών, που όμως δεν στοιχίζουν στο κράτος. Όλα αυτά αφορούν την υλοποίηση των ευρωενωσιακών κατευθύνσεων, οι οποίες εκτιμούν ότι η αντιλαϊκή πολιτική μπορεί να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά όταν αξιοποιούνται εργαλεία ενσωμάτωσης του λαού με τη λεγόμενη συμμετοχικότητα, τον κοινωνικό εταιρισμό που θα συνδιαμορφώνουν και θα φροντίζουν για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Με βάση αυτές τις πολύ συγκεκριμένες αρχές, στο νομοσχέδιο φαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση του κράτους να ασκεί ένα περισσότερο επιτελικό ρόλο για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα να ενισχύεται ο ιδιωτικός τομέας υγείας αλλά και η ατομική ευθύνη των πολιτών. Και αυτό προκύπτει από τα εξής. Πρώτον, ο σχεδιασμός με την εκπόνηση πενταετών εθνικών σχεδίων δράσης που θα περιλαμβάνουν επιμέρους δράσεις και προγράμματα για την προαγωγή της υγείας έχει στη βάση του την αποδοχή των τεράστιων ελλείψεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έτσι, ο τρόπος που η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαχειριστεί τις ελλείψεις αυτές με σχεδιασμούς για επιμέρους ζητήματα, στην καλύτερη περίπτωση θα έχουν καμπανιακό ενημερωτικό χαρακτήρα και θα ενισχύουν
την ατομική ευθύνη των εργαζομένων και των οικογενειών. Η υλοποίηση ακόμα και αυτών των ελλιπών σχεδιασμών δημόσιας υγείας θα ανατίθεται σε ένα συνοθήλευμα υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των Δήμων και των ΜΚΟ, γεγονός που υποσκάπτει τον ενιαίο χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο σχεδιασμός αυτός δεν είναι νέο στοιχείο. Έχει εφαρμοστεί διαχρονικά από τις έως τώρα κυβερνήσεις, υπηρετώντας τις βασικές ευρωενωσιακές κατευθύνσεις, με την πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της εμπορευματοποίησης της υγείας να συνεχίζεται και να ενισχύεται ακόμα περισσότερο με το σχεδιασμό αυτό, θέτοντας συγχρόνως όλο και μεγαλύτερα εμπόδια για τη διατήρηση της υγείας των εργαζομένων και των άλλων φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Δεύτερον, δεν γίνεται καμία αναφορά. Κουβέντα δεν γίνεται για το πώς θα υλοποιηθούν τα παραπάνω προγράμματα, εάν θα γίνουν προσλήψεις σε κρίσιμες ειδικότητες, εάν θα υπάρξει κρατική χρηματοδότηση. Ανταυτού γίνεται αναφορά πως τη δαπάνη για τα συγκεκριμένα προγράμματα θα την επομισθούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, δηλαδή ο ίδιος ο λαός. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που προωθείται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, που και αυτές είναι κλεμμένα λεφτά των εργαζομένων. Παρόλο λοιπόν που η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει το νομοσχέδιο ως τομή για την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία, δεν μπορεί να παραβλέψουν το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος δεν προσδιορίζεται στο ίδιο το νομοσχέδιο, αλλά επαφείται στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων στο μέλλον. Γεγονός που πέραν των όποιων ερωτημάτων δημιουργούνται, έχει αξία όμως να σταθούμε στα όσα προσδιορίζονται. Πρώτον, αναφορικά με το ζήτημα της πρωτογενούς πρόληψης. Αυτό που πρέπει να ρυθμίζει ένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν είναι η έγκριση του ορισμού, όπως αναφέρεται μέσα στο κείμενο του νομοσχεδίου, δηλαδή την έγκριση του ορισμού της πρωτογενούς πρόληψης, αλλά πώς αυτή υλοποιείται με ευθύνη του κράτους. Και εδώ υπάρχει πλήρης διάσταση. Όπως αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ενώ επικεντρώνει η κυβέρνηση στο σχεδιασμό δράσεων και ενεργειών, όπως η υγιεινή διατροφή, η άσκηση, το αλκοόλ, δράσεις απαραίτητες, χωρίς όμως να διασφαλίζεται η υλοποίησή τους μέσω δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών, σκόπιμα όμως και συγχρόνως αφήνονται έξω από το σχεδιασμό μια σειρά από παράγοντες, όπως οι συνθήκες διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας, η επαρκής διατροφή, στέγαση, η θέρμανση, ο προγραμματισμός και η συμβουλευτική στην οικογένεια, οι υπηρεσίες υγείας στα σχολεία, μέτρα για μεταδιδόμενα και μη μεταδιδόμενα νοσήματα, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους και άλλα. Όμως ακόμα και αυτά τα ελάχιστα μέτρα που προτείνονται είναι αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσουν να εφαρμοστούν. Έτσι, για παράδειγμα, το ότι η πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών τρέφεται με προϊόντα χαμηλής ποιότητας, μεγάλο μέρος του πληθυσμού αδυνατεί λόγω κόστους να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του οργανισμού τους, αυτά πρόκειται να βελτιωθούν με δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, αφού οι παράγοντες που σχετίζονται με την κακή διατροφή έχουν κοινωνική ρίζα, συνδέονται άρρηκτα με τη γενικευμένη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, με αύξηση του χρόνου εργασίας, με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, συνθήκες εργασίας, την επίδυση του ασφαλιστικού, με τις μειώσεις μισθών και συντάξεων και άλλα πολλά. Πίσω από το διατροφικό πρόβλημα δεν κρύβονται οι κακές συνήθειες, αλλά από τη μία η έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω αύξησης της εντατικοποίησης και του χρόνου εργασίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να καλύπτουν τις διατροφικές τους ανάγκες με πρόχειρες και χαμηλής ποιότητας έτοιμα γεύματα, ενώ από την άλλη οι επιχειρήσεις βέβαια τροφίμων που δεν έχουν στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων, αλλά την παραγωγή τροφίμων με μεγάλα κέρδη και χαμηλό κόστος. Δεύτερον, αντίστοιχα είναι υποκρισία να γίνεται λόγος για βελτίωση της σωματικής άσκησης, όταν σήμερα η έλλειψη ελεύθερου χρόνου από τα εξαντλητικά ωράρια, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η ανεπαρξία οργανωμένων αθλητικών υποδομών με το αντίστοιχο προσωπικό, η υποχρηματοδότηση έχουν σαν αποτέλεσμα η πλειοψηφία του λαού, η νεολαία, να μην μπορεί να αξιοποιήσει τη δραστηριότητα της άθλησης. Έτσι σήμερα η ικανοποίηση από τα ωφέλη της άθλησης αποτελεί ζήτημα ατομικής υπόθεσης και είναι πλήρως εξαρτημένη από το πόσο αντέχει το πορτοφόλι, αν αντέχει, της λαϊκής οικογένειας. Όσα κίνητρα και αν δώσει η κυβέρνηση όπως διατείνεται, με το ότι θα βελτιώσει χώρους άθλησης στα σχολεία για παράδειγμα ή με εκστρατείες ενημέρωσης για τα ωφέλη της άθλησης, οι τεράστιες ανάγκες του λαού μας για άθληση θα παραμένουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά
αν δεν καταργηθεί η εμπορευματοποίηση, η επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. Αν δεν πάψει η άθληση να είναι εμπόρευμα. Γιατί σήμερα η αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο ίδιος ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι δίνουν τη δυνατότητα να αυξηθεί ο ελεύθερος χρόνος και να ικανοποιηθεί η καθολική συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες με χρηματοδότηση, υποδομές και το αντίστοιχο κατάλληλο προσωπικό. Τρίτον, οι βασικοί άξονες που τίθονται στο ζήτημα του περιορισμού των παραγόντων κινδύνων από την αλόγιστη χρήση του αλκοόλ. Η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει ως ατομικό πρόβλημα. Και τα μέτρα που παίρνει δεν στοχεύουν τις αιτίες του φαινομένου, αλλά την αύξηση των κατασταλτικών μέτρων, όπως η αυστηροποίηση των κυρώσεων, η εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία διάθεσης κλπ. Όμως, ακόμα και ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά όταν τα προγράμματα δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης είναι ανύπαρκτα. Όταν τα κέντρα απεξάρτησης από το αλκοόλ, που υλοποιούνται από κρατικές δομές, είναι ελάχιστα. Και ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως τα δημόσια νοσοκομεία που παρέχουν θεραπευτικές υπηρεσίες αντιμετώπισης του αλκοόλ είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών, αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, τα ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, περιφερειακά νοσοκομεία Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο και Γιάννενα. Με την κρατική ευθύνη ανάπτυξη προγραμμάτων βοήθειας ψυχολογικής αντίστοιχα και κοινωνικής επανένταξης υποστήριξης. Όλα αυτά έχουν μεταφερθεί και υλοποιούνται μέσω διαφόρων βέβαια ΜΚΟ. Μάλιστα, η αναφορά στη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης του αλκοόλ έχει και υποκριτικό χαρακτήρα. Από τη στιγμή που η πολιτική στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων γεννά και αναπαράγει κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που συμβάλλουν και αυτά φυσικά στον αλκοολισμό. Η δική μας αντίληψη για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι η ουσιαστική πρόληψη για τη χρήση του αλκοόλ σε όλα τα επίπεδα, από τη θεραπεία που συνοδεύεται με ψυχολογική στήριξη και κοινωνική επανένταξη του εξαρτημένου, έως τα μέτρα στήριξης για εργασία, μόρφωση κλπ. Δεύτερον, τα μέτρα που αφορούν στη δευτερογενή πρόληψη, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, ο προσυμπτωματικός έλεγχος και ο προγεννητικός και περιγεννητικός αντίστοιχα έλεγχος. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν. Όμως είναι άξιο απορίας πού θα εφαρμοστούν όταν η πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά στον τομέα της υγείας έχει οδηγήσει στην αποψήλωση των δημόσιων μονάδων με συνέπεια βασικές προληπτικές εξετάσεις που είναι απαραίτητες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο καθώς και για τον περιγεννητικό έλεγχο να μην μπορούν να γίνουν στο δημόσιο τομέα. Στο νομοσχέδιο πουθενά δεν προβλέπεται η ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών ή η στελέχωση όσων υπάρχουν με το απαραίτητο προσωπικό. Και αυτό θα οδηγήσει στη συντήρηση του φαινομένου που ήδη υπάρχει. Οι ενδιαφερόμενοι να καταλήγουν στον ιδιωτικό τομέα πληρώνοντας για τις αναγκαίες εξετάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για παράδειγμα, για μία έγκυο που πρέπει να κάνει υπέρηχο μέσα σε συγκεκριμένες ανελαστικές ημερομηνίες και δεν βρίσκει ραντεβού στο δημόσιο παρά μόνο μετά από πολλούς μήνες. Αυτό δεν συναντάνε και οι ασθενείς οι οποίοι, αν και έχουν παραπεμπτικό από τον ΕΟΠΗ, για εξετάσεις, όταν φτάνουν στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, εκβιάζονται ότι δεν υπάρχουν ραντεβού για το ασφαλιστικό τους ταμείο και έτσι αναγκάζονται να πληρώνουν την εξέταση προκειμένου να γίνει έγκυρα. Τρίτον, αναφορικά με την τριτογενή πρόληψη στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης, και εδώ επίσης, είναι άξιο απορίας για ποιο λόγο για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας δεν συμπεριλαμβάνονται προγράμματα της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα διασφαλιζόταν βέβαια και η εφαρμογή τους. Σε ό,τι αφορά την εργασιακή ένταξη των πασχόντων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, θεωρούμε πως πρέπει να αποτελεί μέρος της συνολικότερης πολιτικής για την ψυχική υγεία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα μέτρο από μόνο του να βοηθήσει στην ουσιαστική αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων και την κοινωνική τους ένταξη. Η εργασιακή αποκατάστασή τους πρέπει να εντάσσεται σε ένα θεραπευτικό πλάνο και γι' αυτό προϋποθέτει την εκπαίδευσή τους προκειμένου ο ψυχικά πάσχοντας να αποκτήσει ικανότητες που έχουν εκφυλιστεί εξαιτίας της νόσου. Απαιτούνται ειδικά προστατευόμενα εργαστήρια, ειδικές εργασιακές συνθήκες με μειωμένο ωράριο, πλήρη ασφάλιση κτλ. Τα οποία δεν προβλέπονται πουθενά. Χωρίς ένα οργανωμένο σχέδιο κοινωνικής αποκατάστασης που να πατάει σε ένα οργανωμένο δίκτυο με τα κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα ημέρας, τις στεγαστικές δομές και τα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία, οι ψυχικά πάσχοντες ουσιαστικά εγκαταλείπονται στα χέρια των ΜΚΟ σε δουλειές τύπου ΚΙΣΠΕ, Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης,
που μοιραία λειτουργούν με όρους βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας και δεν παρέχουν την ασφάλεια που απαιτείται για τους ασθενείς με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Διότι, δώστε μου λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, διότι χωρίς την ολοκληρωμένη πρόνοια για την εργασιακή τους ένταξη και με το να εκτεθούν αυτοί οι άνθρωποι στην εργασιακή ζούγκλα της καπιταλιστικής οικονομίας, το μόνο που θα μπορούσε να συμβεί είναι να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας τους. Συμπερασματικά και με βάση τα ανωτέρω, το νομοσχέδιο είναι πολύ συγκεκριμένο όσον αφορά τις κατευθύνσεις του και τις πολιτικές που προωθεί. Περιορισμός στο ελάχιστο των κρατικών δαπανών, διατήρηση των ελάχιστων έως ανύπαρκτων δημόσιων υποδομών, αύξηση της ατομικής ευθύνης, μάλιστα πρόκειται περί αποθέωσης πλέον της ατομικής ευθύνης των λαϊκών στρωμάτων για την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, εξαναγκασμό σε πληρωμές στην ιδιωτική επιχειρηματική δράση, υπονόμευση ακόμα περισσότερο του ενιαίου χαρακτήρα των υποδομών και υπηρεσιών με τις παντός είδους υποδομές του δημόσιου, ιδιωτικού και φιλανθρωπικού τομέα από τις οποίες οι λαϊκές οικογένειες θα πρέπει να ψάξουν για να αγοράσουν υπηρεσίες, πληρώνοντας είτε άμεσα από την τσέπη τους, είτε έμεσα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Όλα αυτά δεν πρόκειται να βελτιώσουν, αλλά θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη διάσταση ανάμεσα στις σημερινές δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, του εξειδικευμένου προσωπικού και στην αξιοποίησή τους προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Με βάση τα ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής και δώστε μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ, γιατί γίνανε αναφορές και τους άλλους προλαλήσαντες εισηγητές και ειδικούς αγορητές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή με την εμφάνιση της επιδημίας του κοροναϊού στάθηκε με ευθύνη, παρακολουθεί το ζήτημα, την εξέλιξη της επιδημίας και η στάση μας αυτή βέβαια δεν έχει κατεύθυνση να αποσιοποιηθούν όμως τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και στη Δημόσια Υγεία. Και ακριβώς με αυτές τις συνθήκες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, των ελλείψεων εξοπλισμού και υλικών, της υποτυπώδης έως ανύπαρκτης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που είναι αποτέλεσμα διαχρονικά των κρατικών περικοπών από όλες τις κυβερνήσεις, όλα αυτά συντελούν ώστε να μπαίνουν εμπόδια και στην αποτελεσματικότητα του όποιου κρατικού σχεδιασμού. Και κατά τη γνώμη μας, και έχουμε καταθέσει δημόσια και στον Υπουργό, προτεραιότητα αποτελούν συγκεκριμένα άμεσα μέτρα που θα πρέπει να υλοποιηθούν με σύντομες διαδικασίες. Πρώτον, η άμεση πρόληψη μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, ώστε να στελεχωθούν πλήρως όλα τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, εργαστήρια, το ΕΚΑΒ, να ανοίξουν όλα τα κρεβάτια ΜΕΘ. Τα 150 πόσα είναι, τόσα χρόνια το συζητάτε. Επίσης, να ανοίξουν και ανενεργές δομές υγείας. Δεύτερον, μονιμοποίηση τώρα όλων των εργαζομένων, επικουρικού, προσωπικού, ορισμένου χρόνου κτλ. Που εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να προσληφθούν άμεσα τώρα. Τρίτον, εξασφάλιση προμήθειας σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, είδη υγιεινής όλων των δημόσιων μονάδων υγείας. Τέταρτον, άμεσα να λειτουργήσουν σε 24 ώρες βάση όλες οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πέμπτον, τα υλικά προφύλαξης, μάσκες, αντισηπτικά κτλ. Να διατηθούν από το κράτος δωρεάν στον πληθυσμό, ιδιαίτερα σε όλους τους χώρους που υπάρχει συγχρονισμός. Με πάταξη βέβαια της ασπροκέρδειας. Έκτον, εξασφάλιση της ιατρικής παρακολούθησης με επαρκή μέτρα υγιεινής, αντίστοιχα μέτρα για τη διατροφή στα προνοιακά ιδρύματα, σε ευρωφωνημιακούς και παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία, τις σχολές, τις στρατιωτικές μονάδες, στις προσφυγικές δομές. Έβδομο, να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, με γιατρούς εργασίας, τεχνικούς ασφαλείας κτλ. Όγδον, πρόσθετες άδειες στο προσωπικό με πλήρες αποδοχές και ασφάλειας προκειμένου να ανταποκριθούν και σε ζητήματα. Κλείνω κύριε Πρόεδρε. Ώστε να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι στα προβλήματα ενδεχομένως που θα προκύπτουν στην οικογένειά τους. Λοιπόν, συμπερασματικά, τα μέτρα αυτά αποτελούν κατά τη γνώμη μας προτεραιότητα και χωρίς καμία αναμονή και βεβαίως συμβιβασμούς, χρειάζονται άμεσα να προωθηθούν και να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.